θέλω πρώτα να σταθούμε στο ανθρωπιστικό κομμάτι, εκεί που έχεις τις μικρές προσωπικές περιπέτειες. Μία από αυτές είχε και ο καλός μας φίλος από την Οδυσσό, που τώρα πια επέστρεψε θέλοντας και μη στα πάτρια εδάφη χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Νίκος, με τον οποίον καταγράψαμε 4 εβδομάδες τη μεταλλαγή εβδομάδα επί εβδομάδα, πώς ξεκινήσαμε τα προ, κατά και μετά την εισβολή και τη συνέχεια του πολέμου στην Οδυσσό, η οποία από σήμερα, όπως μάθαμε, τα ξημερώματα είναι ακόμα πιο κλειστή. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Και καλή προσαρμογή. Από την Ελλάδα πια. Και καλή προσαρμογή, θα ευχηθώ αρχικώς, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να ξεριζώνεις τη ζωή σου για να επιστρέψεις σε μια προτέρα κατάσταση που δεν ξέρεις αν είναι και καλύτερη ή χειρότερη. Ασφαλώς. Ελπίζουμε βέβαια ότι, με την πρώτη, ότι δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ όλη αυτή η κατάσταση, ότι δεν θα είναι επιμακρόνη η παραμονή μας εδώ πέρα. Έχουμε φτιάξει τη ζωή μας επάνω στην Οδυσσό και ελπίζουμε το ταχύτερο δυνατό να τελειώσει αυτό το πράγμα και να επιστρέψουμε κι εμείς. Κύριε Νίκο, επειδή το ζήσατε μέρα προς μέρα, ξεκινήσαμε από φυσιολογικές καταστάσεις και αυτό κλιμακώνονταν. Πριν φτάσουμε σε αυτό το ταξίδι διαφυγής, έχει αλλάξει δραματικά η εικόνα, έτσι? Ασφαλώς, ασφαλώς. Η στοικότητα των κατοίκων βέβαια σε μεγάλο βαθμό παραμένει, αλλά ασφαλώς και έχει αλλάξει η εικόνα. Η μεγάλη αλλαγή έλαβε χώρα στις 23, πότε ήταν 24 του Φλεβάρη που είχαμε το πολεμικό ανακοινωθέν του Ρώσου Προέδρου. Τότε που είχα ξεκινήσει και ξεκίνησαν οι ουρές στα ATM και οπουδήποτε αλλού και για βενζίνη και που μπήκαν με τα περιοριστικά μέτρα, άρχισαν σιγά σιγά και στα σούπερ μάρκετ να σειραίει ο κόσμος πανικόβλητα, τα ράφια λίγο λίγο να βιάζουν και να δημιουργηθούν τις επόμενες μέρες κοινικά όπου πάρα πολλά βασικά είδη διατροφής δεν υπήρχαν και τα αποθέματα φεύγανε αμέσως, εξαντλούνταν με το που έκανα ξανά την εμφάνιση τους στα ράφια. Ναι, άρχισαν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία την καθημερινή, μέχρι τις 7 η ώρα είναι οι περιορισμοί. Τα μαγαζιά επίσης λειτουργούσαν μέχρι τις 5, μολονότι είναι 24ωρη βάση και 7 ημέρα δουλεύουν και τα σούπερ μάρκετς και όχι μόνο αυτά. Άρχισαν αυτοί οι περιορισμοί λοιπόν, αρχίσαμε να ακούμε και κρίξεις σποραδικές κάποιες μέρες, κάποιοι νομίζαμε ότι έρχονται, τελικά ήταν κάποιες εκτοξεύσεις αντιαεροπορικών πυράβλων. Πάντως η αίσθηση ήταν ο κλοιός σιγά σιγά έσφυγε, πράγμα το οποίο έχει γίνει και όλα είναι διαφορετικά. Έχοντας μιλήσει και πριν από λίγη ώρα με την πεθερά μου που έχει παραμείνει εκεί πέρα και με την αδερφή της γυναίκας μου, η νύχτα ήταν ανήσυχα ήσυχη, ήσυχα ανήσυχη όπως θέλει να το πάρει κανείς. Περιμένουν οι άνθρωποι που έχουν απομείνει, περιμένουν. Περιμένουν προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Μας είχατε πει στο παρελθόν σε άλλες συνδέσεις ότι η Οδυσσός για όλους, Ουκρανούς, Ρώσους, ευρύτερα για την περιοχή, θεωρείται το μαργαριτάρι του εύξηνου πόντου. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για το μοσαϊκό αυτής της πόλης. Δηλαδή, ποια είναι η σύνθεση του πληθυσμού? Είναι μακράν, θα έλεγα, η πιο πολυπολιτισμική, η πιο πολυεθνική, η πιο ανοιχτή πόλη. Ήταν και αυτός ο σκοπός άλλωστε της Μεγάλης Εκατερίνης όταν το 1794 ίδρυε την Οδυσσό. Να σκεφτείτε ότι η πρώτη απογραφή που έγινε είχε δείξει 0,1% Ρώσων όλο και όλο. Είχε προσελκύσει κόσμο από παντού. Κόσμος ο οποίος ήρθε, εγκαταστάθηκε έχοντας ρίζες γερμανικές, ιταλικές, ελληνικές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι 138 καταγεγραμμένες, κύριε Σαχίνη, οι εθνικότητες που έχουν κατοικήσει στην Οδυσσό και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, το δικό τους ιστορικό στίγμα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Οι Έλληνες, που ενδιαφέρουν βέβαια και το δικό μας το κοινό, έτσι ακόμη περισσότερο το έχουν αφήσει το στίγμα αυτό. Σήμερα ποια είναι η πληθυσμιακή κατά μείζωνα λόγο πραγματικότητα στην Οδυσσό? Η πληθυσμιακή ποικίλιο, καταρχήν ο πληθυσμός μπορεί να ρωτήσει κανείς κάποιον και να σου πει από 1-2 εκατομμύρια. Έχει να κάνει και με τις περιοχές, δηλαδή και με τις προαστιακές περιοχές. Εγώ θα το έβαζα στο 1-200 περίπου. Είναι μια Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, παρόμοιος ο πληθυσμός. Έχει έρθει και πολλοί κόσμος, πρέπει να ξέρετε, έχει μετικήσει εδώ πέρα από τις περιοχές τις εμπόλεμες, Λουχάνσκ, Ντομπάς. Έχουν βρει τρόπο να καταφύγουν στην Οδυσσό, γιατί και εκεί οι Ρωσόφωνοι ήρθαν εδώ πέρα που θα ήταν, ήρθαν προς την Οδυσσό μάλλον που θα ήταν πιο εύκολη η προσαρμογή τους. Υπάρχει πολύ εβραϊκό στοιχείο, ισραηλιτικό στοιχείο, είναι αρκετά έντονο, αλλά θα βρει κανείς επίσης
ανθρώπους και από την Αφρική, θα βρει Ασιάτες, έχει πολύ έντονο το κινέζικο στοιχείο επίσης, είναι μια ολόκληρη περιοχή εμπορική έξω από το 7ο χιλιόμετρο, για το οποίο ακούστηκαν κάποια πράγματα ότι πρέπει να είχαν βομβαρδισμούς εκεί πέρα, στο οποίο κυριαρχείται από Κινέζους. Δηλαδή η πόλη έχει εξακολουθήσει και έχει τα πολιτισμικό χαρακτήρα, με τις προσαρμογές βέβαια κατά το ρου του χρόνου, έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι ένα σύμβολο, εξακολουθεί να είναι ένα σύμβολο πολυπολιτισμικότητας, μια πόλη που αγκαλιάζει τους πάντες, το μεγαλύτερο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Όλες οι πόλεις που είναι μεγάλα λιμάνια, όπως ξέρουμε, είναι πιο ανοιχτές, πιο ανεκτικές, πιο δεκτικές. Άρα υπήρχε μια σύζευξη περισσότερο από άλλες περιοχές και συμβίωση, να το πω έτσι, Ουκρανών-Ουκρανών, Ρωσόφωνων-Ρώσων, μάλιστα. Τώρα, τα τελευταία 24 ώρα πριν φύγετε, τα πράγματα επιδεινώθηκαν. Το βιώσατε αυτό το κλίμα της αμυντικής μεν, αλλά στρατιωτικοποίησης δε, μέσα στην πόλη? Ασφαλώς. Ασφαλώς. Άρχισαν οι οχυρώσεις και μέσα στον αστικό ιστό, τον καθαράστικο ιστό πια της πόλης. Τεράστια σακιά με άμμο, τα οποία δεν ξέρω τώρα... Αν έρθει το καλοκαίρι και έχει λήξει ο πόλεμος, θα ξαπλώνει ο κόσμος, γιατί ο Οδυσσός έχει τεράστια παραλία, αστική, μέσα στην πόλη. Λοιπόν, από εκεί απόσπασαν άμμο, έχουν γεμίσει χιλιάδες χιλιάδων σάκους για να δημιουργήσουν οχυρώσεις. Αυτά τα χ, ξέρετε, οι μεταλλικές κατασκευές, οι αντιαρματικές, ναι, που έχουν ένα σχήμα χ, βρίσκονται σε διάφορα σημεία πλέον και εντός του αστικού ιστού της Οδυσσού. Έχουν σκάψει λαγούμες σε κάποια σημεία για να βάλουν πολυβολία. Γενικώς έχουν οχυρωθεί. Είδατε και αντιαεροπορικά, κύριε Νίκο? Αντιαεροπορικά υπήρχαν στο... είδα ειδήσεις όμως, καθώς βγαίναμε από την πόλη για να πάμε προς Μολδαβία την ημέρα της εκένωσης. 5-6 χιλιόμετρα έξω από την πόλη είδα και αντιαεροπορικά. Να σας πω βέβαια εδώ πέρα ότι μας απαγορεύτηκε. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που μας είπε ο πρόξενος όταν ξεκινήσαμε ήταν: κλείνουμε όλοι τα κινητά, δεν υπάρχει παραμικρή περίπτωση να υπάρχει ανοιχτό κινητό, μην τυχόν διανοηθεί κανείς είτε βίντεο είτε φωτογραφία, μπορεί να μας σταματήσουν και θα τεθεί ασφάλεια όλες τις αποστολές σε τεράστιο κίνδυνο. Σωστό, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι. Πείτε μου λίγο, το κέντρο της πόλης, να το πω έτσι, με το παράλιο, έχουν μεγάλη απόσταση χιλιομετρική και ποιο είναι το κρίσιμο? Όχι, το κέντρο, ναι, με αυτό που λέμε κέντρο στην Οδυσσό, είναι σχεδόν παραθαλάσσιο. Δηλαδή περπατώντας τις πιο δημοφιλείς, τις πιο γνωστές, έτσι ας το πούμε, πλατείες, μετά από λίγο πηγαίνοντας προς κατεύθυνση προς νότιο-ανατολικά, ας πούμε, βγαίνει και στη θάλασσα. Οι παραλίες είναι κατά μήκος, τώρα πώς θα μπορούσα να σας το... Σαν τη Λεωφόρο Νίκη, σαν ένα πράγμα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε ας πούμε το κέντρο, να λέμε κέντρο το Λευκό Πύργο, έτσι, και από εκεί που το Μακεδονία Παλάς να ξεκινάνε παραλίες πέρα προς την Κρίνη ή και από την άλλη μεριά αντιστοίχως προς το λιμάνι. Μάλιστα. Το περίφημο λιμάνι που είναι κομβικό σημείο στον Εύξεινο Πόντο, όχι μόνο για την Οδυσσό. Βέβαια. Τι απόσταση έχει με το αστικό κέντρο? Να καταλάβει κανείς, μόνο αυτό να πω, λίγο το 10% του παγκόσμιου εμπορίου σίτου φεύγει από την Οδυσσό. Μάλιστα. Δεν είναι ένα τυχαίο λιμάνι. Αυτό το λιμάνι που είναι στρατηγική σημασία, λοιπόν, τι απόσταση έχει από την κυρίως πόλη? Καμία. Καμία. Είναι εντός της πόλης. Έχει διάφορες αποβάθρες οι οποίες εκτείνονται παντού, αλλά το μαρξικό Ιβαξάλ που λέμε, που το κεντρικό σημείο, είναι εντελώς στο κέντρο. Δηλαδή από τη σκάλα του Ποτέμκιν, και άμα θυμάστε τις φωτογραφίες που σας έστελνα, μπροστά αυτή η κατασκευή που φαίνεται και έχει ένα μεγάλο κτίριο εκεί που κάποτε ήταν ξενοδοχείο, είναι ο βασικός σταθμός του διαμετακομιστικού κέντρου. Λοιπόν, σαρδάμε έκανα. Δεν πειράζει, λοιπόν, δεν πειράζει. Από εκεί ξεκινάει το λιμάνι και εκτείνεται προς βόρειο, μπορεί να το πει κανείς έτσι, ανατολικά, αλλά είναι μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Οι κάτοικοι όλο αυτό το διάστημα, πώς το συζητάγαν μεταξύ τους, τι λέγαν? Υπήρχε το αίσθημα του φόβου? Είχατε πιστεί ότι αν παραμένατε στην Οδυσσό, για να μας πείτε γιατί τελικά φύγατε από την Οδυσσό, δεν θα σας πειράζαν ως άμαχο πληθυσμό, ή βλέπατε τι γινόταν πια που σκάγαν από εδώ και από εκεί οι βόμβες, οπότε σου λέει ο άλλος, φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά? Πώς λειτουργήσε το τελευταίο περισσότερο?
Περισσότερο τελευταίο, ναι. Ναι. Το κουμάντο του συντονισμού στην πόλη το κάνει η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω πώς λειτουργούν εκεί. Διάφοροι φορείς. Υπάρχει και το πλέον η στρατιωτική ηγεσία εκεί πέρα. Υπάρχει ο Δήμος, ο οποίος έχει αναλάβει ορισμένα πράγματα και κάνει. Αλλά περισσότερο πλέον είναι των στρατιωτικών αρχών. Οι οποίοι ενημέρωναν τους πολίτες για την καθημερινότητά τους, τι πρέπει να προσέχουν, γνωρίζατε που είναι τα καταφύγια. Υπήρχε, θέλω να μας πείτε λιγάκι την καθημερινότητα για να την καταλάβουμε. Ναι. Γιατί λέμε για πόλεμο και βλέπουμε τα κανόνια, τα αεροπλάνα. Μάλλον τα αεροπλάνα δεν τα βλέπουμε. Στρατούς βλέπουμε, τεθωράκια. Να δούμε οι πολίτες πώς λειτουργούσαν. Ναι. Υπήρχε όριο ανάληψης, υπήρχε δελτίο στα καύσιμα, τι γινόταν στα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Πείτε μας λίγο την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι ότι ξυπνούσε ανήσυχος ο δεσίτης κάθε πρωί, μπορούσε να βγει, να περπατήσει ελεύθερα χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα καύσιμα, όπως είπαμε, από τη δεύτερη μέρα του ξεκινήματος της εισβολής ήδη μπήκανε σε δελτίο. Όριος αναλήψεως στα ATM βεβαίως μπήκε στις 3.000 γρίβνες, σαν να λέμε 90 ευρώ πλέον με τις σημερινές ισοτιμίες της 25. Καλά, δεν υπάρχει και για διαπραγμάτευση επίσημη γρίβνας δολαρίου. Λοιπόν, το κλίμα ήταν να πάμε από ένα σημείο και μετά να φορτώσουμε όσο περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης μπορούμε για να τα αποθηκεύσουμε. Πλέον ο κόσμος μάθαινε, ρωτούσε, αστυνομικοί υπήρχαν παντού, πάνοπλοι, όλοι είναι οπλισμένοι πλέον με Καλάσνικοφ. Ρωτάμε και μαθαίνουμε που βρίσκονται τα καταφύγια, ξέρουν ο καθένας στην περιοχή του. Καλά, μην φανταστεί και κανείς τώρα τίποτα σπουδαία καταφύγια, απλώς ότι υπήρχε και υπήρχαν 5 προδιαγραφές εκεί πέρα, τέλος πάντων, να βαφτίσει καταφύγιο. Εγώ είδα με το δικό μου στη γειτονιά μας, εντάξει, ας το πούμε καταφύγιο. Κύριε Νίκο, εσείς αν θέλατε, ρωτούμε γιατί δεν γνωρίζουμε, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε μια δραματική κατάσταση. Εάν θέλατε, μπορούσατε να εγγραφείτε σε αυτούς τους καταλόγους να πάρετε όπλο? Βεβαίως. Μάλιστα. Στα πλαίσια αυτό της άμυνας στην πόλη. Ήταν ένα χαοτικό, ήταν κάτι τελείως χαοτικό. Γιατί σας έδειξα, νομίζω, και για κάποιον Αμερικάνο στο Κίεβο, ο οποίος είναι συνεργάτης του CNN και όλος αυτός ο άνθρωπος. Και κάθε εγκληματικό στοιχείο αυτή τη στιγμή κουβαλάει όπλο. Υπάρχει έξαρση εγκληματικότητας για τον λόγο ότι με πρόφαση την αμυντική οχύρωση έχει βγει και κόσμος από τις φυλακές, ο οποίος απλώς έβαλε μια υπογραφή εκεί πέρα ότι ναι, προτίθεμαι να συμμετάσχω στην άμυνα. Αποφυλακίζομαι και παίρνω και όπλο. Τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι όταν κάθε καρδιά σκαρίδι οπλοφορεί, τι μπορεί να λάβει η χώρα, έτσι. Εντάξει. Ναι, δεν σας φτάνει ο πόλεμος, έχετε και τα άλλα. Πείτε μου, η αίσθηση ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλο εύρος κατάστασης υπήρχε στους πολίτες ή ήταν κάτι που δεν το περίμεναν και ευνηδιάστηκαν? Δηλαδή να εξαπλωθεί παντού ο πόλεμος σε όλο το ουκρανικό έδαφος τελικά. Γιατί αυτό συνέβη? Ναι. Από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, ναι, αυτό ήταν κάτι το λίγο πολύ αναμενόμενο. Μάλιστα. Από τη στιγμή που ξέσπασε. Το θέμα ήταν να γίνει ή να μην γίνει η εισβολή σε αυτόν τον χρόνο τον οποίο έγινε. Από τη στιγμή που έγινε, περίπου το πράγμα εξελίσσεται με τρόπο αναμενόμενο, θα τον έλεγα. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να πάμε μετά και στο πώς εσείς φτάσατε στην πατρίδα σας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω λίγο ακόμη για την Οδυσσό. Η δημοτική αρχή, δεν γνωρίζω, είναι μια δημοτική αρχή που πρόσκειται στην κυβέρνηση, πρόσκειται στους ρωσόφωνους, είναι μια εικόνα Λουγκάνσκ, πώς είναι εκεί? Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι πολύ διαφορετικά, κύριε Σαχίνη, εδώ πέρα τα πολιτικά ήθη. Οι κυβιστήσεις, αν μου επιτρέπετε να μην χρησιμοποιήσω κάποιον άλλον όρο, οι κυβιστήσεις για τις οποίες κατηγορούν πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί, είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που γίνονται αλλού, όπως στην Ουκρανία. Εκεί πέρα είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο πρόεδρος μας, ο δήμαρχός μας, ο Γεννάδη Τουρχάνοφ, είναι ένας άνθρωπος που έχει και ρωσικό διαβατήριο και υπηκότητα ρωσική. Είναι ο δεσίτης στην καταγωγή, αλλά επειδή ακριβώς τον κυνηγούσε το καθεστώς Ποροσένκο, από ένα σημείο του προηγούμενου δηλαδή πρόεδρου, ναι. Βεβαίως, ναι. Έχει κατασκευαστική εταιρεία μεγάλη ο κύριος Τουρχάνοφ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διαφθορά είναι από τους πιο διαφθαρμένους χώρους στον κόσμο, η Ουκρανία, έτσι. Κίνησαν υποθέσεις εναντίον του και βρήκε κάποια στιγμή, έκανε την τρίπλα ο δήμαρχος της Οδυσσού και τα βρήκε τώρα με τον πρώην πρόεδρο. Δεν ξέρω τι, πάντως στις προηγούμενες εκλογές, στις δημοτικές, στις οποίες επανεξελέγει, έστελνε SMS,
Ο δήμαρχος, ο αντίπαλος στο δεύτερο γύρο θα ήταν κάποιος καθαρά ρωσόφιλος και μηνύματα προβοκατόρια του τύπου θέλεις να γίνει δήμαρχος κάποιος, ας πούμε, που είναι ενάντια στην, στην ολότητα της χώρας, στην ακεραιότητά της. Άρα πάθει... στα γεγονότα με τους νεκρούς 62, αλλά εντελώς από την άλλη πλευρά, πράγμα το οποίο ξένησε πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι η λογική της πολιτικής επιβίωσης. Οι κάτοικοι της Οδυσσού. Ναι, οι Οδεσίτες, έχετε δίκιο. Τι εκφορά, τι αντίληψη έχουν, είναι όπου φυσάει ο άνεμος, θα το πω έτσι. Δεν είναι φαινόμενο μόνο της Οδυσσού. Σε όλο τον κόσμο είναι αυτό το όπου φυσάει. Είναι και στην Οδυσσό και το όπου φυσάει ο άνεμος ισχύει. Θα σας πω τι γίνεται και γράφουμε τις ευκαιρίες να το πω και αυτό τέλος πάντων. Το 2014, κύριε Σαχίνη, αν είχε συνεχιστεί προέλαση του ρωσικού στρατού τότε, που την διέκοψε η συμφωνία του Μίνσκ, υπήρχε κόσμος ο οποίος θα τους περίμενε κυριολεκτικά σαν απελευθερωτές, γιατί ήταν και διαλυμένος το ουκρανικό στρατός, παρέλαση έκανε ουσιαστικά η Ρωσία τότε. Υπήρχε κόσμος που θα τους περίμενε με λουλούδια και, όπως λένε χαρακτηριστικά, η ρώσικη έκφραση είναι με ψωμί και αλάτι. Χλέμπα μισόλι, όπως το λένε. Λοιπόν, ο ίδιος κόσμος, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου, κύριε Σαχίνη, 8 χρόνια μετά, είναι ενάντιος, είναι με ουκρανικές σημαίες και τους περιμένει ως εισβολής. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα αυτού του χρόνια. Καταρχήν υπήρξε μια σοβαρή απογοήτευση των ανθρώπων, να το πούμε έτσι, ρωσόφιλων, ρωσόφωνων, όπως θέλει κανείς να τους πει, εκ του γεγονότος ότι έμειναν μόνοι. Το αντιμαϊντάν που οργανώθηκε εδώ πέρα δεν υποστηρίχθηκε. Έγινε η σφαγή, η γνωστή σφαγή, έτσι, των 62 ανθρώπων και όχι μόνο. Εστάλησαν στην πόλη επίσης παραστρατιωτική πολύ για να επιτηρούν τα πράγματα, τις καταστάσεις. Υπήρξε και αρκετή προπαγάνδα. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν έχουν γυρίσει συνειδήσεις αρκετά, δεν θα πω όλων των ανθρώπων, αλλά αρκετά, και το κλίμα δεν είναι καθόλου το ίδιο με αυτό που ήταν το 2014. Νομίζω τα είπατε διαφορετικά, τα είπατε πολύ χαρακτηριστικά. Το 2014 θα τους υποδέχονταν με ψωμί και αλάτι. Περάστε. Ναι. Και τώρα τους θεωρούν εισβολείς. Ναι. Ξέρω εγώ προσωπικά, να σας πω, ας πούμε, για την διευθύντρια της γυναίκας μου εκεί πέρα που δούλευε, που το παιδί της, θυμάμαι που ήταν μια μέρα έξαλλη και ήταν αλοφριωμένη, την είχαν βρει κάποιοι παρακρατικοί το παιδί της, επειδή μιλούσε ρώσικα, να απειλήσουν να κάνουν τι πράγματα είναι αυτά, και είναι η ίδια σήμερα που την έχω φίλια μου στο Facebook εκεί πέρα με την ουκρανική σημαία και σαν πατριώτησα. Και δεν είναι η μόνη, είναι πολλοί κόσμος ο οποίος έχει γυρίσει εντελώς αυτή η κατάσταση. Άρα η εισβολή, ναι, η εισβολή έπαιξε και αυτή το δικό της ρόλο, φαντάζομαι. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι άλλο κρατάτε από την καθημερινότητα? Μας είπατε ότι η πόλη οργανώθηκε για την άμυνά της. Ο ρωσικός στόλος ήταν εμφανής ότι έχει αποκλείσει την περιοχή. Θέλω να πω, για σας την Οδυσσό ήταν εμφανές ότι επιχειρεί τον πλήρη έλεγχο της ακτογραμμής της Ουκρανίας στον εύξηνο πόντο, από εκεί που ήσασταν? Εντάξει, ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι η Οδυσσός, προκειμένου να απειληθεί, πρέπει να κυκλωθεί. Το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Τις τελευταίες ημέρες, 4-5 μέρες, ναι, είχαν αρχίσει να γίνονται πλέον ορατά τα ρώσικα πολεμικά και με γυμνό μάτι είχαν δημιουργήσει αυτή την αλυσίδα. Και το θέμα είναι από εκεί και ύστερα να ολοκληρώσουν, μιλάω τώρα καθαρά στρατιωτικά, να ολοκληρωθεί η κύκλωση της πόλης, αφού πέσει και το Μικολάγεβ, είτε από στρατιές του Κιέβου. Εν πάση περιπτώσει, να δημιουργηθεί ένας κύκλος τόσο από στεριάς όσο και από θαλάσσης, και το επόμενο βήμα θα λάβει χώρα με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου. Μέσα στον αστικό ιστό, αν υπάρξουν εχθροπραξίες μέσα στον αστικό ιστό, εκτιμάτε ότι θα έχουμε 100 βυθυμάτων? Όταν γίνεται αυτό το πράγμα μέσα στον αστικό ιστό, εξυπακούεται πια. Πόσο προσεκτικός να είναι κανείς. Όταν ο χειρός, κοιτάξτε κιόλας, ο αδύναμος, ο αμυνόμενος που είναι πιο αδύναμος στρατιωτικά, τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τα δικά του συν, όποια που θα του παρέχονται από τις καταστάσεις. Που σημαίνει και σε σχολεία θα μπει να κάνει οχυρώσεις, και σε νοσοκομεία να διώξουν τους ασθενείς, θα μπει δηλαδή σε πολιτικές εγκαταστάσεις μέσα. Αν έχει αποφασίσει να αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί,
και να μην παραδοθεί με κανένα τρόπο, θα προσπαθήσει να το κάνει με τον πιο κοστοβόρο δυνατό τρόπο για τον αντίπαλο. Έτσι είναι. Οπότε είτε είναι ο Οδυσσός λέγεται η πόλη, είτε λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς, το ίδιο πράγμα θα είναι. Από την Οδυσσό στο παράλιο μέτωπο και πιο δυτικά, εμείς δεν γνωρίζουμε, εσείς θα μας πείτε, υπάρχει άλλη μεγάλη πόλη μέχρι να φτάσει σε αυτό που το μάθαν όλοι οι Έλληνες στην Υπερδνηστερία? Υπάρχει άλλη παράλια πόλη? Υπάρχει το ένα σημαντικό λιμάνι, έτσι, το τελευταίο σημαντικό λιμάνι της περιοχής είναι το Ισμαήλ. Το Ισμαήλ, μάλιστα. Το οποίο είναι ελάχιστα μετά από τα Μολδαβο, το τριεθνές, ας το πω έτσι, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία. Είναι το Ισμαήλ, αυτό είναι. Η απόσταση λοιπόν από αυτό το τριεθνές της Οδυσσού πόσα χιλιόμετρα είναι? Να σας πω, Οδυσσός άμα πάμε με το αυτοκίνητο από εκεί πέρα με το Χτωρινή είναι 300 χιλιόμετρα, το Ισμαήλ είναι καμιά 30-40 χιλιόμετρα πιο πίσω, είναι, ο δικός είναι γύρω στα 250 χιλιόμετρα. Γύρω στα σε ευθεία είναι, λιγότερο, έτσι. Μάλιστα. Ο δικός λέω. Τώρα, εσείς παίρνετε την απόφαση για την οικογένειά σας, εκτιμώντας καταστάσεις, ότι θα είστε σε ένα από τα κομβόι που οργανώθηκε από το προξενείο για να φύγετε. Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε τι διαδικασία, τι διαδρομή και τι είδατε. Δεν μπορέσατε να τα αποτυπώσετε για λόγους ασφαλείας. Ναι. Έπρεπε να είναι κλειστά κινητά, κάμερες, τα πάντα. Τι είδατε σε αυτή τη διαδρομή, θέλω να μου πείτε. Σε αυτή τη διαδρομή ήδη, να σας πω κύριε Ζαχίνη, η ουρά των αυτοκινήτων, δεν ξέρω, μπορεί να έχει να ξεκινούσε και μέσα από την πόλη ακόμη. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε εκτός ήταν ένα ατελείωτο κομβόι, γιοταχή, το οποίο πήγαινε για τη Μολδαβία. Τόσο μεγάλο, τόσο μακρύ που εκτιμώ, όπως σας είπα και πριν, ότι ίσως και πριν την έξοδο της Οδυσσού να είχε κολλήσει αυτή η ουρά. Να σας πω επίσης ότι φίλοι μας προσωπικοί, ζευγάρι φιλικό, το οποίο πήγε τελικά στη Μολδαβία, τους πήρε 2 μέρες και κάτι. Για μια απόσταση μιλάμε 55 χιλιόμετρων. 2 μέρες και κάτι. Ναι, για να περάσουν και να καταλύσουν κάπου στη Μολδαβία. Άρα εσείς πήγατε παραλιακό στην ουσία? Εμείς πήγαμε όχι ακριβώς παραλιακός, μέχρι ένα σημείο παραλιακός, από εκεί και ύστερα είναι μια περιοχή που λέγεται, τώρα αυτό πρέπει κάποιος να ξέρει την Οδυσσό, το 7ο χιλιόμετρο, από εκεί είναι η... λέγεται, τέλος πάντων, ο μεθοριακός σταθμός στον οποίο μπήκαμε, λέγεται Σαρακαζάτσια. Μάλιστα. Παλί Καζάκι, κάπως έτσι. Είναι ο πιο κοντινός, από εκεί κάναμε όλη τη Μολδαβία, τη διασχίσαμε εγκάρσια, με σεκάκι στο οδικό δίκτυο, γιατί ο σκοπός ήταν να βγούμε όσο το δυνατό γρηγορότερο από την Ουκρανία. Όσο το δυνατό γρηγορότερο. Στη διαδρομή αυτή είδατε πολεμικές επιχειρήσεις ή πολεμική ετοιμότητα περνώντας από... ετοιμότητα. Ετοιμότητα. Δεν ήταν όμως από τα σημεία θέατρο του πολέμου, σωστά? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς ήταν ετοιμασίες, οι αντιαρματικές οχυρώσεις υπήρχαν, είχαν δημιουργηθεί τάφροι για εγκατάσταση προφανώς πολυβολίων, σαν και επίσης με άμμο σε διάφορα σημεία κομβικά, έτσι, για να... οργάνωση άμυνας ήταν. Μάλιστα. Αυτό ήταν διάχυτο παντού, βεβαίως. Περάσατε λοιπόν στη Μολδαβία, από εκεί Ρουμανία και από, εκεί, από Βουκουρέστη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο γιατί πρέπει να, εκτός από το να γκρινιάζουμε που το έχουμε εμείς οι Έλληνες, πρέπει να παραδεχόμαστε και να δίνουμε αποδείγματα του Κέσσαρης, να ευχαριστήσω και μέσω της συχνότητάς σας τον γενικό πρόξενο της Οδυσσού, τον κύριο Δόχτση, και όλο το προσωπικό του προξενείου, οι οποίοι νυχθημερών, και αυτό είναι κυριολεκτό που το λέω, δεν είναι σαν τρόπος έκφρασης, κυριολεκτό, με ρύμνησαν όσο περνούσε από το χέρι τους και ακόμη περισσότερο για την ασφαλεία και ένωση όλων μας. Είδα και σε σωστή συνεννόηση με την αστυνομία, η οποία μας άνοιγε δρόμο διαφορετικά. Ακόμη εκεί θα ήμασταν, σε κάποια ουρά. Λόγω του κομβόι, λέτε. Βέβαια. Άρα υπήρχε μια προτεραιότητα στο ότι είναι μια προξενική αποστολή χώρας όπως η Ελλάδα, για παράδειγμα. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Έγινε η κατάλληλη μέρημνα. Ήταν ο κύριος Δόχτσης μαζί μας, μας συνόδευε στο λεωφορείο. Πήγαμε λοιπόν από εκεί στη Μολδαβία. Μολδαβία συνέχεια επιβιβαστήκαμε σε άλλο λεωφορείο, με το οποίο πήγαμε στη Ρουμανία, στο Γαλάτι. Από το Γαλάτι μετά υπήρχε μέρημνα, μας πήγανε στη Βράιλα, μια πόλη γύρω στα 20 χιλιόμετρα από το Γαλάτι, όπου δειπνήσαμε, και συνέχεια υπήρχε διανυκτέρευση κλεισμένη σε κάποιο ξενοδοχείο του Βουκουρεστίου. Εκεί υπήρξε ένα μικρό κενό, αλλά τέλος πάντων λύθηκε και αυτό. Την επόμενη μέρα ναυλώθηκε ένα μικρό λεωφορείο από κάποιο από τα πρακτορία, τα οποία εκτελούν δρομολόγια
Κουρεστίου μέχρι στην Αθήνα, με διάμεση στάση Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επιβιβαστήκαμε και σε αυτό και η οδύσσιά μας έλαβε τέλος. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα σας. Με γύρω στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πληρώσατε τίποτα, με ρωτάνε εδώ ο κόσμος. Πληρώσανε, λέει, σε αυτή τη διαδρομή οι συμπατριώτες μας? Απολύτως τίποτα. Όλα ήταν καλυμμένα. Βέβαια, εκεί που σταματούσαμε, εννοείται τώρα, είτε για τουαλέτα, ξέρω εγώ, είχε κάποιο βενζινάδικο και θα πάρει κανείς κανένα σάντουιτς, εννοείται αυτό εδώ, ο καθένας από την τσέπη το πληρώνει, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα ήταν καλυμμένα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τις κατατόπους προξενικές αρχές. Δηλαδή, η διαμονή, το γεύμα που σας είπα στη Βράιλα, όλα αυτά τα πράγματα ήταν καλυμμένα. Μάλιστα. Τώρα, και εννοείται η μετακίνηση, έτσι. Ρωτούν άλλοι, σε αυτό το κομβό ήταν μαζί σας και οι Έλληνες ναυτικοί? Προλάβατε, λέει, να συζητήσετε μαζί τους που ήταν αποκλεισμένοι στο λιμάνι της Οδυσσού το σήμερα, σας είπαν κάτι? Να σας πω, στην επόμενη αποστολή που τη διάβασα και εγώ από το ίντερνετ, στο 5 ήταν οι πολυναυτικοί. Στο δικό μας το πούλμαν ήταν 3 ή 4 Έλληνες ναυτικοί, 3 νομίζω, και 4 Φιλιππινέζοι, που έτυχε να είναι στο ίδιο καράβι και εξυπηρετήθηκαν κι αυτοί. Αυτή ήταν. Αυτή στο Βουκουρέστι, επειδή η ναυτιλιακή του εταιρεία έκανε τη μερίμνηση σχετικά, δεν ήταν μαζί μας από το Βουκουρέστι για την Ελλάδα. Οι εταιρείες τους με κάποιο τρόπο τους μετακίνησαν αυτές. Μάλιστα. Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης από το Ρότερνταμ, λέει: καλημέρα. Μπορείς να ρωτήσεις το φίλο τον κύριο Νίκο, τον οποίο καλωσορίζουμε στην πατρίδα μας και στη Θεσσαλονίκη, αν ζητήθηκε να τους στείλουν επιβατικά πλοία για να τους μεταφέρουν? Αν όχι, γιατί δεν ζητήθηκε στο αυτή η οδός διαφυγής, μιας και θα μπορούσαν να φύγουν κατά χιλιάδες και πολύ πιο ασφαλώς, ή δεν μπορούσαν να φύγουν ασφαλώς? Υποθέτω, μέχρι ενός σημείου θα μπορούσαν να φύγουν και ασφαλώς. Τώρα, λόγω Τουρκίας που πρέπει να περάσουν, δηλαδή μέσα από τα Δαρδανέλια και μετά το Βόσπορο, πρέπει να περάσει κάποιο καράβι. Δεν ξέρω τι και πώς, είναι κάτι που δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό το πράγμα. Το βέβαιο είναι, σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφαλείας, πως πριν αναπτυχθεί ο ρωσικός στόλος και να δημιουργήσει αλυσίδες, ασφαλώς και μπορούσε να γίνει δουλειά. Φοβόντουσαν όμως ενδεχομένως ότι, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να ανακοινώνονται και όλα αυτά, ότι οποιαδήποτε στιγμή από τα λιμάνια τα πολεμικά της Κρυμαίας θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ρωσικά καράβια και να φύγει ένα μεγάλο πλοίο από τη Θεσσαλονίκη, από τον Πειραιά, από κάπου τέλος πάντων, και στην πορεία όμως, εκεί που θα είναι κάπου στη μέση διαδρομής, να ειδοποιηθούν ότι οι Ρώσοι, μπράβο, έχουν κλείσει και δεν περνάει τίποτα. Τι θα έκανε αυτό το καράβι? Ενδεχομένως λοιπόν άπαιξε τον ρόλο, δεν το ξέρω, κάνω μια υπόθεση, θα άπαιξε τον ρόλο του αυτό. Και να προκρίθηκε ως πιο σίγουρη, πιο ασφαλής επιλογή, να πάμε οδικώς, να φύγουμε προς τη Μολδαβία, ή οδησός άλλος από τη Μολδαβία, το κοντινότερος μεθοριακός σταθμός στα 55 χιλιόμετρα μόλις. Και από εκεί και ύστερα, σε περιβάλλον έτσι μεγαλύτερης ησυχίας και ασφάλειας, μπορούν να γίνουν διάφορες σκέψεις. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Αργύρης, λέει: καλημέρα στον κύριο Νίκο, καλό επαναπατρισμό και γρήγορα να επιστρέψει. Θέλω να το ρωτήσω, η αίσθηση δική του είναι ότι ενδεχομένως φεύγει από την Οδυσσό μονίμως ή ότι θα επιστρέψει, και η αίσθηση των πολιτών που παραμένουν στην Οδυσσό είναι: μένουν για να αμυνθούν για την πόλη τους, μένουν γιατί δεν μπορούν να φύγουν, μένουν γιατί πιστεύουν ότι θα μείνουν ανέγκυκτοι, ή θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν? Λοιπόν, καλή ερώτηση. Η απάντηση βέβαια σε αυτά είναι το κατά το κοινό των λαϊκών λεγόμενων, από όλα έχει ο Μπαξές. Υπάρχουν από όλες τις περιπτώσεις δηλαδή. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά εμάς, εγώ θέλω να πιστεύω ότι, όπως σας είπα και στην αρχή, θα επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό. Έχουμε χτίσει τις ζωές μας εκεί. Η Οδυσσός είναι η πόλη μου. Οποιαδήποτε σημαία, εγώ θα επιστρέψω. Και η οικογένεια. Όπως έχουμε πει και σε μια άλλη επικοινωνία, οι Οδεσίτες είναι άνθρωποι άλλωστε οι οποίοι, άμα τους σεβαστείς τον τρόπο ζωής, τον ιδιαίτερο, την κουλτούρα τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να είναι Ουκρανία. Δεν είχαν τόσα χρόνια. Λοιπόν, το πρόβλημα αποκτήθηκε από κάποια γεγονότα του 2014 και μετά. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλουμε να επιστρέψουμε. Κατά δεύτερον, αυτοί που παραμένουν, ναι, είναι πάρα πολλοί οποίοι παραμένουν για να υπερασπιστούν την πόλη, είναι πολλοί οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, είναι πολλοί που φοβούνται και περιμένουν να δουν ποια θα είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να τοποθετηθούν αναλόγως. Έχει απ' όλα. Τώρα να σφιγμομετρήσει κανείς και να πει ποιοι είναι περισσότεροι, ποιοι είναι λιγότεροι, είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο και θα ήταν και άκυρο, γιατί θα ήταν αυθαίρετο. Σωστό. Ρωτάει εδώ η φίλη η Μαρία. Οι οικογένειες με τα παιδιά, προφανώς, λέει, τα σχολεία δεν λειτουργούν. Τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά τους? Έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα? Έχουν χρήματα να διακινηθούν? Υπάρχει νερό?
Το στάρι που άκουσα, λέει, το κύριο Νίκο να λέει ότι είναι ο νούμερο ένα εξαγωγικός προορισμός η Οδυσσός. Έχουν οι ίδιοι αλεύρι? Το αλεύρι είναι από τα είδη, τα ξεκινώ από την τελευταία παρατήρηση της κυρίας που ρωτάει, που δεν το βρίσκεις πια, δεν το έβρισκες τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες στα ράφια με τίποτα. Με το που έβγαινε πια από τα αποθέματα, αν είχαν μείνει σε κάποιο σούπερ μάρκετ οποιαδήποτε ποσότητα, εν ρηπή οφθαλμού εξαφανίζονταν. Όντες μάλιστα να σας πω καθοδόν, παρακολουθώντας τα πράγματα και από το Telegram και από οπουδήποτε, λέγανε ότι μπαίνουν, θα μπουν και περιορισμοί, αν δεν μπήκαν ήδη περιορισμοί, στο τι μπορεί να αγοράσει τις ποσότητες που μπορεί να αγοράσει κάποιος από το σούπερ μάρκετ. Να μπορεί να πάρει δηλαδή πάνω από δύο πακέτα ζάχαρη, πάνω από ένα, τέτοια πράγματα, για να μπορούσαν να φτάσουν για όλους. Τώρα, νερό, ρεύμα, ίντερνετ, εντάξει, με φυσιολογικές διακοπές όλα υπάρχουν. Δηλαδή, φεύγοντας από το Οδυσσό και σήμερα που μιλήσαμε με την Οδυσσό, δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα ούτε τις προηγούμενες μέρες να κοπεί το ρεύμα. Τα σχολεία όμως δεν λειτουργούν, φαντάζομαι. Τα σχολεία ασφαλώς και για λόγους ασφαλείας των παιδιών, ναι. Και αυτό όχι μόνο τώρα, από την πρώτη μέρα που. Από τη δεύτερη μέρα του πολέμου, μάλλον. Γιατί την πρώτη μέρα είχαν ξεκινήσει να πηγαίνουν τα παιδιά, έγιναν εκεί πέρα κάποια ευτράπελα, αλλά ήδη από τη δεύτερη μέρα, πότε ήταν, 24-25 Φεβρουαρίου, δεν λειτουργούν τα σχολεία. Κύριε Νίκο, θα τα ξαναπούμε πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή έχετε και δικούς σας ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω, της οικογένειάς σας. Ναι, βέβαια. Τι πραγματικά εύχεστε? Τι να εύχομαι. Εύχομαι το σενάριο το οποίο σας είχα πει στην πρώτη τελευταία μας επικοινωνία να επαληθευτεί, να βρεθεί ειρήνευση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν θέλω να μπω σε καμία διαδικασία πολιτική. Βεβαίως έχω άποψη για όλα, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Ούτε εγώ θέλω να μανιπιουλάρω, να χειραγωγήσω τη γνώμη κανενός, αλίμονο. Να τελειώσει όμως αυτό το πράγμα. Να τελειώσει. Το ιδανικό θα ήταν με μια συμφωνία. Δεν ξέρω ποιος θα χρειαστεί να κάνει τα αποφασιστικά βήματα υποχώρησης, ούτως ώστε να καταστήσει. Να τελειώσει αυτό το πράγμα, λέτε. Να τελειώσει. Να τελειώσει ακριβώς έτσι. Να τελειώσει με τις. Ό,τι γέγονε, από όλες έχουν καταγραφεί από αμφότερες πλευρές, άσχημες απώλειες, κακές απώλειες. Μην γίνουν ακόμη βαρύτερες, μην υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Είναι ένας τόπος στον οποίο θα κληθούμε ένα σωρό εκατομμύρια άνθρωποι να ζήσουμε ξανά, να ξαναδημιουργήσουμε. Η ζωή θα συνεχίσει το δικό της ρου, με τους δικούς τους μηχανισμούς. Δεν ξέρω με τι τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Μακάρι μέσω των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται να ανοίξει κάποια στιγμή μια χαραμάδα φωτός, μια χαραμάδα ελπίδας, να σταματήσει εδώ το πράγμα. Δεν ξέρω με τι όρους. Μάλιστα. Κάποιοι θα πρέπει να πονέσουν ίσως αυτοί οι όροι. Όπως λέει και ο Κίσιγκερ, χαρακτηριστικά οι ιδανικές συμφωνίες είναι αυτές που πονάνε εμένα, αλλά που πονάνε ελεγχόμενα όλους. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος. Είναι η τέχνη της ελεγχόμενης δυσαρέσκειας, ας το πούμε κάπως έτσι. Δεν ξέρω, να βρεθεί η λύση. Να βρεθεί η λύση. Κύριε Νίκο. Γιατί θα βρεθεί, αμένα βρεθεί πολεμικός, και αυτό μόνο λέω και κλείνω. Σε μια διαλυμένη χώρα. Δηλαδή. Τι φταίει ο Κοσμάκης, μην το ψάχνει περισσότερο. Κύριε Νίκο, καλή προσαρμογή στην πατρίδα στη Θεσσαλονίκη και εύχομαι πολύ γρήγορα επάνω. Το μακάρι με όρους, όπως είπατε και εσείς, ηρεμίας. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Νίκο που έφτασε από την Οδυσσό.